Σαμουήλ και κεφάλαιο Γ, εδάφιο 1, σελίδα 299. Κεφάλαιο Γ, εδάφιο 1. Διήρκησε δε πολύ ο πόλεμος μεταξύ του οίκου του Σαούλ και του οίκου του Δαβίδ. Και ο μεν Δαβίδ προέβαινε κρατεούμενος, ο δε οίκος του Σαούλ προέβαινε εξασθενούμενος. Εγεννήθησαν δε εις το Δαβίδ οι εν Χεβρών. Ο μεν πρωτότοκος αυτού ήτο Αμνών, εκ της Αχινοάμ της Ιεζραηλίτιδος, ο δεύτερος αυτού Χιλεάβ, εκ της Αβιγαίας, γυναικός του Νάβαλ του Καρμαλίτου, ο τετρίτος Αβεσσαλόμ, υιός της Μαχά, θυγατρός του Θαλμαΐ, βασιλέως της Γεσούρ. Ο δε τέταρτος Αδωνίας, υιός της Αγκίθ, και ο πέμπτος Σεφατίας, υιός της Αβιτάλ, ο έκτος Ιθράμ, εκ της Αγλά της γυναικός του Δαβίδ, ούτι εγεννήθησαν εις τον Δαβίδ εν Χεβρών. Ενώ εδέ εξικολούθη ο πόλεμος μεταξύ του οίκου του Σαούλ και του οίκου του Δαβίδ, ο Αβενίρη πεστήριζε τον οίκο του Σαούλ. Είχε δε ο Σαούλ Παλακίν, ονομαζομένη Ρεσφά, θυγατέρα του Αϊά, και είπε ο Ισβοσθέ προς τον Αβενίρ, «Διατί εισέρχεσαι προς την Παλακίν του πατρός μου?» Και θυμώθη σφόδρα ο Αβενίρ δια τους λόγους του Ισβοσθέ και είπε, «Κεφαλή κοινός είμαι εγώ, ως της κάμνος σήμερον έλεος προς τον οίκον Σαούλ του πατρός σου, προς τους αδελφούς αυτού και προς τους φίλους αυτού εναντίον του Ιούδα, και δε σε παρέδωκα εις την χείρα του Δαβίδ, ώστε να ελέγχει σήμερον αδικία εις εμέ περί της γυναικός ταύτης. Ούτω να κάμει ο Θεός εις τον Αβενίρ και ούτω να προσθέσει σε αυτόν, εάν καθώς όμως εν ο Κύριος εις τον Δαβίδ, δεν κάμω ούτως εις αυτόν, να μεταβιβάσω την βασιλεία εκ του οίκου του Σαούλ και να στήσω τον θρόνο του Δαβίδ επί τον Ισραήλ και επί τον Ιούδαν από Δάν έως Βερσαβέε. Και δεν είδε αν το πλέον να αποκριθεί λόγον προς τον Αβενίρ, επειδή εφοβεί του αυτόν. Τότε απέστειλε ο Αβενίρ μηνυτάς προς τον Δαβίδ από μέρους αυτού λέγον, «Τίνος είναι η γη, λέγον προσέτη, κάμε συνθήκη με τεμού, και ειδού η χείρ μου θέλει είστε μετά σου, ώστε να φέρω υπό την εξουσίαν σου πάντα τον Ισραήλ». Ο δε είπε, «Καλώς, εγώ θέλω κάμε συνθήκη μετά σου, πλην ένα πράγμα ζητώ εγώ παρά σου», και είπε, «Δε θέλεις ειδή το πρόσωπό μου αν δε φέρεις εμπροστέ μου Μιχάλ, τη θυγατέρα του Σαούλ, όταν έλθεις να δεις το πρόσωπό μου». Και απέστειλε ο Δαβίδ μηνυτάς προς τον Ισβοσθέ, υιόν του Σαούλ, λέγον, «Απόδωσ' τη γυναίκα μου τη Μιχάλ, την οποίαν ενυμφεύθυνη σε με αυτόν δι' 100 ακροβιστίας Φιλιστέων». Και έστειλε ο Ισβοσθέ και έλαβεν αυτήν παρά του ανδρός αυτής παρά του Φατλτίλ, υιού του Λαΐς, και πήγε μετ' αυτής ο Ανίρτ αυτής πορευόμενος και κλαίων κατόπιν αυτής έως Βαουρίμ. Τότε είπε προς αυτόν ο Αβενίρ, «Είπαγε, επίστρεψον και επέστρεψεν». Ο δε Αβενίρ συμφώνησε, συνομίλησε μετά των πρεσβυτέρων του Ισραήλ λέγον, «Και χθες και προχθές εζητείτε τον Δαβίδ να βασιλεύσει εφ' ημάς. Τώρα λοιπόν κάμετε τούτο, διότι ο Κύριος ελάλησε περ του Δαβίδ λέγον, «Διαχειρός Δαβίδ του δούλου μου, θέλω σώσει τον λαόν μου Ισραήλ, εχειρός των Φιλιστέων και εχειρός πάντων των εχθρών αυτών». Και λάλησε προσέτει ο Αβενίρ στα ότα του Βενιαμίν, και πήγαινε ο Αβενίρ να λαλείς και στα ότα του Δαβίδ εις Χεβρών, πάντα όσα ήσαν αρεστά εις τον Ισραήλ και σπάντα των οίκων του Βενιαμίν. Ήλθε λοιπόν ο Αβενίρ προς τον Δαβίδ εις Χεβρών και μετ' αυτού 20 άνδρες. Και έκαμεν ο Δαβίδ εις τον Αβενίρ και εις τους άνδρας τους μετ' αυτού συμπόσιον. Και είπε ο Αβενίρ προς τον Δαβίδ, «Θέλω σηκωθεί και υπάγει, και θέλω συνάξει πάντα τον Ισραήλ προς τον Κύριόν τον βασιλέα, για να κάμω σε συνθήκη μετά σου, και να βασιλεύεις καθόλου την επιθυμία της ψυχής σου». Και απέστειλε ο Δαβίδ τον Αβενίρ και ανεχώρησε την ειρήνη. Και είδου οι δούλοι του Δαβίδ και ο Ιωάβ ήρχοντο από εκδρομής και έφεραν με θεαυτόν πολλά λάφυρα. Αλλά ο Αβενίρ δεν ήταν μετά του Δαβίδ εν Χεβρών, διότι είχε αποστείλει αυτόν και είχε αναχωρήσει εν ειρήνη. Ότε δε ήλθεν ο Ιωάβ και άπαν το στράτευμα το μεταυτού, απήγελαν προς τον Ιωάβ λέγοντες, «Αβενίρ ο Υιός του Νίρ ήρθε προς τον βασιλέα και εξαπέστειλεν αυτόν και ανεχώρησεν εν ειρήνη». Τότε εισήλθεν ο Ιωάβ προς τον βασιλέα και είπε, «Τι έκαμες? Ιδού ο Αβενίρ ήρθε προσέ, διετί εξαπέστειλες αυτόν και απήλθεν? Εξεύρισ τον Αβενίρ τον Υιόν του Νίρ ότι ήλθε για να σε απατήσει
και να μάθει την έξοδόν σου και την είσοδόν σου και να μάθει πάντα ως απράτης. Και καθώς εξήλθεν ο Ιωάβ από τον Δαβίδ, έστειλε μηνυτάς κατόπιν του Αβενίρ και επέστρεψεν αυτόν από του φρέατος Σειρά. Ο Δαβίδ όμως δεν ήξερε. Και όταν επέστρεψε ο Αβενίρ εις Χεβρόν, ο Ιωάβ παραμέρισε αυτόν εις τα πλάγια της πόλης για να λαλήσει προς αυτόν μυστικά. Και εκεί επάταξεν αυτόν υπό την πέμπτην πλευράν και απέθανε δια το αίμα Σαΐλ του αδελφού αυτού. Μετά δε τα αυτά, ακούσας ο Δαβίδ είπε: «Αθώος είμαι εγώ και η βασιλεία μου ενώπιον του Κυρίου στον αιώνα από το αίματος του Αβενίρ Ιου του Νίρ. Ασμένη εις την κεφαλήν του Ιωάβ και επί πάντα των οίκων του πατρός αυτού. Και ας μη εκλείψει από το οίκου του Ιωάβ γονόριος ή λεπρός ή επιστηριζόμενος επί βακτηρίαν ή πίπτον εν ρομφέα ή στερούμενος άρτου». Ούτως ο Ιωάβ και ο Αβισέ, ο αδελφός αυτού, εθανάτωσαν τον Αβενίρ, διότι είχε θανατώσει Ασαήλ των αδελφών αυτών εν Γαβάων εν τη μάχη. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ιωάβ και προς πάντα των λαών των μεταυτού: «Διασχίσατε τα ημάτιά σας και περιζώστε τεσάκων και κλάψατε έμπροσθεν του Αβενίρ. Και ο βασιλεύς Δαβίδ ακολούθη τον νεκροκράβατον και έθαψαν τον Αβενίρ εν Χεβρόν. Και ύψωσεν ο βασιλεύς την φωνήν αυτού και έκλαψεν επί του τάφου του Αβενίρ και πάσο λαός έκλαψε. Και εθρύνησεν ο βασιλεύς επί τον Αβενίρ και είπε: Να πέθανεν ο Αβενίρ ως αποθνής και άφρον. Οι χείρες σου δεν εδέθησαν, δε υπόδες σου ετέθησαν εν δεσμής. Έπεσες καθώς πίπτητής έμπροσθεν των ιών της αδικίας. Και πάσο λαός έκλαψε πάλι επ' αυτόν. Ήλθεν έπειτα πάσο λαός για να κάμωσε τον Δαβίδ να φάγει άρτον, εννοεί το έτη ημέρα. Αλλά ο Δαβίδ όμως ελέγων: Ούτω να κάμει ο Θεός σε μέ και ούτω να προσθέσει αν γευθώ άρτον ή άλλον τι πριν δύσει ο ήλιος. Και έμαθε τούτο πως ο λαός και ήρεσεν εις αυτούς, καθώς ήρεσκεν εις πάντα το λαόν ό,τι έκαμεν ο βασιλεύς. Διότι πάσο λαός και πάσο Ισραήλ εγνώρισαν την ημέραν εκείνην ότι δεν ήτο από του βασιλέως το να θανατωθεί Αβενίρ ο υιός του Νίρ. Και είπεν ο βασιλεύς προς τους δούλους αυτού: Δεν εξεύρεται ότι στρατηγός και μέγας έπεσεν την ημέραν ταύτινεν το Ισραήλ? Εγώ δε είμαι σήμερον αδύνατος, αν και εχρήστην βασιλεύς. Κι ούτε οι άνδρες οι ιοί της Ερουίας πάρα πολύ δυνατοί ως προς εμέ. Ο Κύριος θέλει να τα κάνει ανταπόδοση εις τον εργάτην της κακίας κατά την κακίαν αυτού. Αμήν. Είναι θαυμαστό, αδερφοί, πως οι άνθρωποι συνεχίζουν τη ζωή τους και με τις επιθυμίες της καρδιάς τους παίρνουν αποφάσεις, τις εκτελούν και στη συνέχεια δρέπουν τους καρπούς των αποφάσεών τους. Και είναι θαυμαστός ο Λόγος του Θεού πως μας διδάσκει ώστε να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός και τι είναι αυτό που δεν θέλει ο Θεός, ώστε πράττοντες να απολαμβάνουμε κι εμείς το μισθό των έργων μας, το μισθό της πορείας μας. Και αν δεν υπήρχε ο Λόγος του Θεού, ο άνθρωπος πραγματικά θα ήταν μέσα σε σκοτάδι, γιατί πραγματικά όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού καταλαβαίνουμε πόσο αλήθεια είναι ότι ο Λόγος του Θεού, ο προφητικός Λόγος του Θεού είναι σαφώς που φέγγει στη ζωή μας εν σκοτεινό τόπο. Όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε τα ζούμε, τα βλέπουμε δίπλα μας. Λίγο διαφορετικά πιθανόν, αλλά ο Θεός έδωσε το Λόγο Του για να μας διδάσκει ώστε να γνωρίζουμε το τίμιον, να το εκλέγουμε, αλλά να αναγνωρίζουμε και το αχρίον ώστε να το απορρίπτουμε. Πόλεμος λοιπόν συναγιζότανε μεταξύ του Δαβίδ αλλά και του οίκου του Σαούλ. Αλλά το θαυμαστό ήτανε ότι σε αυτό το πέρασμα του χρόνου ο Δαβίδ προέβαινε κρατεούμενος, ενώ ο οίκος του Σαούλ προέβαινε εξασθενούμενος. Και αυτό ήταν παρακυρίο. Και είναι, αδερφοί αγαπητοί, αληθινό. Κάποιος ο Θεός τους ευωδώνει και προβαίνουν κρατεούμενοι και κάποιους εξασθενούμενοι. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό
να το πιστέψουμε, να το διακρίνουμε και να πάμε στον Κύριο να ζητήσουμε έλεος και χάρη, συγχώρεση καταρχάς και δεύτερον να ζητήσουμε από το Θεό την εύνοιά Του αλλά και τη βοήθειά Του. Και οι δύο ήταν βασιλιάδες και μάλιστα ο Ισβοσθέ ήταν βασιλιάς στο λαό Ισραήλ, σε λαό πολύ πολύ περισσότερο, πολύ ισχυρότερο, πολύ πιο εκπαιδευμένο. Ο Δαβίδ ήταν στον Ιούδα με καταρχάς 400 και 600 άντρες, τώρα βασιλιάς στον Ιούδα με αρκετές χιλιάδες άντρων, αλλά το σπουδαίο είναι ότι προέβαινε κρατεούμενος. Μέρα με την ημέρα η ζωή του πήγαινε καλύτερα. Μέρα με την ημέρα η βασιλεία του πήγαινε καλύτερα. Ενώ ο Ισβοσθέ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, μέρα με την ημέρα πήγαινε χειρότερα. Χειρότερα και χειρότερα. Και ο ένας βασιλιάς και ο άλλος βασιλιάς. Όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ποιος έκανε τον έναν βασιλιά και σε ποιον στηρίζεται αυτός για να είναι βασιλιάς, ο Δαβίδ, και ποιος έκανε τον Ισβοσθέ βασιλιά και σε ποιον στηρίζεται ο Ισβοσθέ γιατί είναι βασιλιάς. Και ακόμη κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ο μεν Δαβίδ ήξερε το θέλημα του Θεού και περπατούσε στο θέλημα του Θεού. Ο δε Ισβοσθέ ήξερε το θέλημα του Θεού και δεν περπατούσε στο θέλημα του Θεού. Όταν ήρθε δηλαδή ο Αβενίρ και του είπε θα σε κάνω βασιλιά, ο Ισβοσθέ ήξερε ότι ο Θεός είχε πει ότι ο Δαβίδ θα είναι βασιλιάς. Όμως του άρεσε, το δέχτηκε. Τον ετοίμησε, του πρότεινε κάτι πάρα πολύ καλό και η καρδιά του το δέχτηκε σαν να ήταν δικό του, ενώ ήξερε ότι δικό του, όπως ξέρουμε και εμείς δικό μας, είναι αυτό που μας δίνει ο Θεός. Εάν αυτό που έχουμε δεν μας το έχει δώσει ο Θεός, γρήγορα θα το χάσουμε. Δεν μας ανήκει. Δεν είναι επιστήμη το να γνωρίζει το θέλημα του Θεού, ούτε θεολογία, ούτε μόρφωσης, ούτε ικανότητα. Είναι απλότητα καρδιάς και εξήτηση του θελήματος του Θεού. Αν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, θα ξέρουμε και το θέλημα του Θεού. Αν προσευχόμαστε, θα τον πιστέψουμε. Και αν φοβόμαστε το Θεό, θα τον εκτελούμε. Και τότε ο Θεός θα εκτελεί και αυτό σε ανταπόκριση το δικό του θέλημα ευλογίας στη ζωή μας. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και δεν χρειάζεται να διαβάζουμε πολλά βιβλία, να σπάμε το κεφάλι μας. Είναι μόχθος το να διαβάζεις πολλά βιβλία. Και μαθαίνεις πράγματα τα οποία φαίνονται ωραία, αλλά στην πραγματικότητα στη ζωή μας είναι άχρηστα, γιατί δεν έχουν δύναμη, γιατί είναι ανθρώπινα. Μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τον άνθρωπο. Υπάρχει αυτό το βιβλίο το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει ωραίους ύμνους, έτσι χριστιανικούς, το διαβάζω, αλλά δεν μου προσφέρει τίποτα. Μία ευχαρίστηση, μία ανάταση της καρδιάς σαν τον ψάλο. Και υπάρχουν πολλά βιβλία τα οποία μπορείς να διαβάσεις, να συγκινηθείς, αλλά και με το Ρωμάτζο. Το Ρωμάτζο ήταν δικό μου βιβλίο τότε, στην εποχή μου, τώρα δεν υπάρχει, που είχε αισθηματικά μυθιστορήματα, να τα δάκρυο κορόμιλο. Αλλά η ψυχή χαμένη. Όταν όμως διαβάζεις το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, ενεργός. Δηλαδή ζει, είναι ζωντανός, έρχεται, κάτι γίνεται μέσα σου. Και ενεργεί ο Λόγος του Θεού. Και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομον μάχαιραν. Αρχίζει και κόβει, κλαδεύει. Τι, την καρδιά μου, την ψυχή μου, τη ζωή μου. Την κλαδεύει. Και φτάνει μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος. Απομακρύνει για να καταλαβαίνω το συναίσθημα και την επιθυμία της καρδιάς μου από τη λογική του Πνεύματος του Αγίου από το νου του Χριστού. Και η καρδιά μπορεί να θέλει, αλλά ο νους του Χριστού λέει όχι.
Τώρα ποιος θα υπερισχύσει εκείνη το μυστικό το μεγάλο. Εδώ στον Ισβοστέ σαφώς υπερίσχυσε η καρδιά του. Ο Αβενίρ είναι πανίσχυρος στρατηγός, μου προτείνει να γίνω βασιλιάς, να δίνω διαταγές σε όλους. Και σε αυτόν, δεν με νοιάζει τι λέει ο Θεός, αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Δεν με νοιάζει ότι ο Θεός είπε ότι ο Δαβίδ θα γίνει βασιλιάς. Μένα με νοιάζει ότι ο Αβενίρ είναι τόσο ισχυρός που μπορεί να με κάνει. Μπορεί να σε κάνει, αλλά ποτέ δεν θα γίνεις. Μπορεί να σε κάνουν οι άνθρωποι, αλλά ποτέ δεν θα είσαι. Ποτέ δεν θα είσαι. Ποτέ δεν ήταν βασιλιάς ο Ισβοστέ. Ποτέ δεν βασίλευσε. Γιατί ποτέ ο Θεός δεν ήταν μαζί του. Και πράγματι, αφού βασίλευσε, 2 χρόνια βασίλευσε, αφού βασίλευσε 1,5 χρόνο, παραλίγο 2, αρχίζουν τώρα τα προβλήματα. Αυτός τον οποίον στηρίζεσαι και ελπίζεις στον άνθρωπο, αρχίζει και λαμβάνει εξουσία. Αρχίζει ανθρώπι, επειδή και να σε κάνει κιόλας ενώ δεν είναι το θέλημα του Θεού, σημαίνει ότι αισθάνεται πολύ δυνατός. Και αισθανόμενος πολύ δυνατός θα κάνει ό,τι θέλει. Και οι άνθρωποι αυτοί πληγώνουνε, αδελφοί. Πληγώνουνε. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν αγαπάνε. Και ξέρετε γιατί δεν αγαπάνε? Γιατί είναι ο Θεός μαζί τους, ώστε να εκχέει δια Πνεύματος Αγίου την αγάπη τους στην καρδιά, στην καρδιά τους. Και όταν ένας άνθρωπος δεν αγαπάει, σκεφτείτε τώρα να είσαι παντρεμένη με έναν άνθρωπο που δεν σε αγαπάει. Η ζωή σου δεν είναι ευχάριστη. Να είσαι παντρεμένος με μια γυναίκα που δεν σε αγαπάει. Κόλαση είναι η ζωή. Να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που δεν σε αγαπάνε. Και να μην έχεις και την εύνοια του Θεού επειδή κάνεις το θέλημά του. Αυτό συνέβαινε στον Ισβοστέ και αυτό άρχισε τώρα να εξελίσσεται. 1 χρόνο βασίλευσε, καλό πέρναγε, αλλά δεν κρατάει πολύ. Ο θρίαμβος του ασεβούς, λέει η Γραφή, είναι βραχυχρόνιος, ολιγοχρόνιος. Μπορεί να θριαμβεύσει ο ασεβής, μπορεί να θριαμβεύσει ο άνθρωπος όταν ασεβώς διεκδικήσει και καταφέρει κάποια πράγματα. Μπορεί να φαίνεται θρίαμβος, αλλά είναι ολιγοχρόνιος, δεν κρατάει. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι πράγματα που πρέπει να τα ξέρουμε, να τα έχουμε συνειδητοποιημένα. Ό,τι καταφέρνουμε με πονηριά, με ασέβεια, χωρίς φόβο Θεού, λίγο καιρό βαστάνε. Ό,τι και να είναι αυτό. Είτε αυτό είναι οικογένεια, είτε αυτό είναι επάγγελμα, είτε αυτό είναι σπουδές, είτε ό,τι να είναι. Εφόσον το κερδίσαμε με πονηριά, με ασέβεια και χωρίς φόβο Θεού, θα μας το πάρει αυτός που μας το έδωσε. Και σίγουρα αυτός που μας το έδωσε δεν είναι ο Θεός. Θα μας το πάρει, γιατί το πήραμε μόνοι μας και δεν είναι δικό μας. Ο Αβενίρ λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πήρε του Ισβοστέ ήταν την παλακή του πατέρα του, τη Φεσγά, την οποία δικαιούτο βάσει των εθήμων του Ισραήλ ο γιος, ο βασιλιάς. Και δικαιολογημένα διαμαρτυρήθηκε ο Ισβοστέ, αλλά σε ποιον διαμαρτυρήθηκε? Σε αυτόν που τον στήριζε. Ποιον έλεγξε? Αυτόν που είχε ανάγκη. Ποιον έλεγξε? Τον ασεβή που ενεργούσε χωρίς φόβο Θεού, χωρίς οδηγία Θεού. Είναι πολύ σημαντικό να ενεργώ με φόβο Θεού και με ευσέβεια, αλλά είναι επίσης φοβερό να φροντίζω να συνεργάζομαι με ανθρώπους, να έχω κοινωνία πίστεως με ανθρώπους ευσεβείς και με φόβο Θεού. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Ιούδας να είναι η κοινωνία της πίστεως σας ενεργής. Έχω κοινωνία με έναν. Πρέπει να ενεργήσει η κοινωνία της πίστεως μου. Να έχει καλά αποτελέσματα. Να μην κρεμίζω, να οικοδομώ. Να μην κατακρίνω,
να ευλογώ. Ίσως δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μας από το να είναι ο Θεός μαζί μας. Να έχουμε την εύνοια του Θεού, να απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού, να απολαμβάνουμε το έλεος του Θεού, να απολαμβάνουμε, και αυτό σας το λέω σαν μήνυμα, τον έπαινο του Θεού. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να απολαμβάνει, σε εισαγωγικά, την κρίση και την κατάκριση του Θεού, να απολαμβάνει την προσπάθεια του Θεού για μετάνοια και επιστροφή, να απολαμβάνει, σε εισαγωγικά πάλι, τη συμπαράσταση του Θεού για διόρθωση στα λάθη του. Άρα μπορεί ο άνθρωπος να απολαμβάνει και τον έπαινο του Θεού, δηλαδή να καυχαίται ο Θεός για σένα, γιατί μπορεί από σένα να βλασφημείται ο Θεός, αλλά υπάρχει δυνατότης να καυχαίται ο Θεός για σένα. Δηλαδή να πηγαίνει ο διάβολος να σε κατηγορεί και να λέει έβαλε στο μάτι το δούλο μου, τον Ιώβ, γιατί είναι δίκαιος και φοβούμενος τον Θεό. Καυχαίται ο Θεός στο διάβολο για τον Ιώβ. Να καυχαίται τώρα ο Ιησούς Χριστός. Και για να το κάνω πιο καθαρό, έτσι τουλάχιστον όπως μου το έδωσε ο Θεός, είναι θα ήθελα, θα θέλες για μια στιγμή να ακούσεις πως προσεύχεται ο Χριστός για σένα όταν μεσητεύεις τον Πατέρα. Τι του λέει? Τι του λέει? Ελέησε τον, συγχώρεσε τον, εγώ πλήρωσα για τις αμαρτίες του. Τι του λέει? Να άσοφος, θα τον βοηθήσω. Πάλι έπεσε, θα τον σηκώσω. Ή του λέει ευλόγησε τον πιο πολύ Πατέρα μου. Πιο πολύ ευλόγησέ τον. Αντέχει πιο πολύ να τον ευλογήσεις. Αντέχει πιο πολύ να επεκτείνεις τα όρια του. Εγώ είμαι μαζί του. Εγώ προπορεύομαι. Άραγε, πώς να προσεύχεται ο Χριστός για μας, σαν άτομα και σαν οικογένεια? Γιατί προσεύχεται και ξεχωριστά για τον καθένα μας και για τις οικογένειές μας και για την εκκλησία αυτή τη μικρή, αλλά και για την πατρίδα μας και για όλες τις εκκλησίες στην πατρίδα μας. Όμως σήμερα πώς προσεύχεται ο Χριστός για σένα, αδερφέ? Σε νοιάζει? Με νοιάζει και με κόβει. Μπορείς να το μάθεις? Βέβαια, αν τον ρωτήσεις μπορούμε να πάμε να τον ρωτήσουμε. Μπορούμε. Και πιστεύω, ελπίζω, θεωρώ ότι αν το ρωτήσουμε θα μας απαντήσει. Δεν θα μας κολακέψει, ούτε θα μας απογοητεύσει, γιατί μας αγαπάει. Γιατί αυτός που κολακεύει δεν αγαπάει, αυτός που απογοητεύει δεν αγαπάει, αυτός που ενισχύει, στηρίζει και παρηγορεί, αυτός αγαπάει. Έτσι λοιπόν θα μας απαντήσει. Με παρηγοριά για τα λάθη μας, με στήριγμα για τις πτώσεις μας, με δύναμη για τις αδυναμίες μας. Ο Ισβοσθέ όμως πήγε στον Αβενίρ, γιατί εκεί στηριζόταν. Δεν πήγε στο Θεό να πει κοίτα τι κάνει. Πού να πάει στο Θεό? Μήπως έχει μάθει να πηγαίνει στο Θεό? Έχεις μάθει να πηγαίνει στο Χριστό? Έχουμε μάθει? Πρέπει να μάθουμε πιο καλά. Πιο καλά. Πολύ καλύτερα. Δεν έχει μάθει ο Ισβοσθέ να πηγαίνει στο Θεό. Και πηγαίνει στο Αβενίρ και λέει τι κάνεις εκεί? Και ο Αβενίρ αγρίεψε, θύμωσε. Του λέει ποιος είσαι εσύ? Μα είσαι βασιλιάς. Να λαγώ σε έκανα. Μα είμαι βασιλιάς, εγώ σε έκανα. Τι είμαι, σκύλος? Και με ελέγχεις για αδικία επειδή παίρνω, επειδή έτσι ήθελα, όχι έτσι πρέπει?
επειδή έτσι ήθελα την παλακή του πατέρα σου, θα σου πω τι θα σε κάνω. Θα σε καθαρίσω από βασιλιά. Εγώ σε έβαλα, εγώ σε καθαρώ. Α, τώρα ένα άλλο ωραίο μήνυμα. Ποιος σε έβαλε, ό,τι και να κάνεις. Ποιος σε έβαλε, αν σε βάλει η καρδιά σου, θα σε καθαρέσει η καρδιά σου. Θα σε γκρεμίσει. Αν σε βάλε άνθρωπος, θα σε γκρεμίσει ο άνθρωπος. Αν σε βάλε ο Χριστός, θα σε ευλογήσει ο Χριστός. Ποιος σε έβαλε. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, να ξέρουμε τι κάνουμε. Να έχουμε επίγνωση της αμαρτίας μας, να έχουμε επίγνωση. Να έχουμε επίγνωση των λαθών μας, να έχουμε επίγνωση. Και να μην βρεθούμε σε εκπλήξεις, αλλά να περιμένουμε το αποτέλεσμα της κακίας, της αμαρτίας, της παράβασης, το κακό, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα μετανοήσουμε, θα επιστρέψουμε και θα μας έχει ευλογήσει ο Θεός. Είναι σημαντικό να έχουμε επίγνωση του τι κάνουμε. Και η επίγνωση του τι κάνω έρχεται μόνο στην προσευχή και μόνο στην παρουσία του Θεού. Έξω από την προσευχή, έξω από την παρουσία του Θεού, η καρδιά σου θα χοροπηδάει αν έχεις πάρει απόφαση να πας στην γη την μακράν, όπως ο άσωτος Υιός. Θα είναι ενθουσιασμένη. Δεν αντέχω άλλο. Όπως είπαν οι Ισραηλίτες κάποτε, δεν αντέχω όλο. Μάνα, επιθύμησα τα σκόρδα και τα κρεμμύδια. Άκου τι επιθύμησε. Τότε στην Αίγυπτο έτρωγα σκόρδα, κρεμμύδια και ψάρια. Τώρα στην έρημο τρώω όλο μάνα. Δεν είχαν επίγνωση, αλλά ο Θεός είχε βάλει τον Μωυσή να τους θυμίζει. Βέβαια, απολάμβαναν το μισθό της αντίστασής τους. Σήμερα λοιπόν είναι να ξέρουμε ότι πρέπει να ξέρουμε. Ότι ο Θεός θα μας δίνει επίγνωση μέσα από το Λόγο Του. Ο Αβενίρ λοιπόν, έχοντας επίγνωση ότι αυτός τον έβαλε και κάτω από την πίεση των αρχόντων και του ναού του Ισραήλ που είχε αρχίσει τώρα, υποτασσόταν, υπάκουε στον Αβενίρ, τον ισχυρό στρατηγό του Σαούλ, αλλά είχε αρχίσει ο Θεός να εργάζεται στις καρδιές τους και ζητούσαν τον Δαβίδ και είδε από τη μια μεριά τον Ισβοστέ να τον ελέγχει, ποιος αυτός που εγώ τον έβαλα, αντί να με καλοπιάνει, και από την άλλη μεριά τους άρχοντες να αντιστέκονται. «Ει, Αβενίρ, δεν είναι καλό αυτό που έκανες. Ει, δεν τον θέλουμε. Εμείς θέλουμε τον Δαβίδ, γιατί αυτόν είπε ο Θεός». Και άρχισε τώρα ο Αβενίρ να βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Γιατί αυτό το οποίο θα συμβεί καταρχάς στον άνθρωπο που οδηγείται και ενεργεί από την καρδιά του, είναι το αδιέξοδο. Να βρέθηκε στο αδιέξοδο. Ο Ισβοστέ, αντί να είναι ταπεινός και να κάνει ό,τι του λέω και να μην μιλάει, μου σήκωσε και κεφάλι. Νόμισε ότι είναι πραγματικός βασιλιάς. Και οι άρχοντες πάνω στους οποίους στηρίζομαι, γιατί με υπακούνε και υποτάσσονται σε μένα, αρχίζουν και αντιδρούνε. Αδιέξοδο. Και θέλει να βρει διέξοδο τώρα. Αλλά όχι διέξοδο επιστροφής και μετάνοιας, διέξοδο πάλι ικανότητος και πανηριάς. Και αν όχι πονηριάς, να μην τον πούμε πονηρό τον άνθρωπο, γιατί δεν ξέρω αν είναι, δεν φαίνεται στο τέλος τέλος να είναι, αλλά άνθρωπος που δεν ρωτάει το Θεό, που δεν λογαριάζει το Θεό, αλλά αποφασίζει και σκέφτεται και αποφασίζει από μόνος του. Το επαναλαμβάνω, δεν είναι πονηρός, δεν κάνει πονηριές, αλλά σκέφτεται και αποφασίζει από μόνος του. Χωρίς να πάει να προσευχηθεί, χωρίς να ζητήσει έλεος από το Θεό, χάρη από το Θεό. Και του λέει θυμωμένος του Ισβοστέ, θα σε κατεβάσω. Ο Ισβοστέ πέθανε από το φόβο του. Και αυτός πώς λειτουργεί.
Χριστέ μου, πώς λειτουργούμε εμείς οι άνθρωποι. Αντί να πει, εσύ θα με κατεβάσεις, μόνος μου θα κατέβω και θα τρέξω τώρα στο Δαβίδ και θα του πω δική σου είναι η βασιλεία. Δεν μπορεί να αποβάλει αυτό που θέλει για να κάνει αυτό που πρέπει. Τρία γράμματα, τρία ρήματα υπάρχουν στη ζωή μας, αδελφοί. Θέλω, μπορώ και πρέπει. Το θέλω είναι η καρδιά μου. Δεν πρέπει να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Το μπορώ είναι αυτό που σκέφτομαι. Πολλές φορές λέμε, θέλω να πάω εκκλησία, αλλά δεν μπορώ, ψέματα λέω. Όχι εγώ, η καρδιά μου. Είμαι τόσο κουρασμένος, πονάει και η μέση μου. Αν ήταν κάτι άλλο όμως θα τρέχα να πήγαινα. Τρεχάλα θα πήγαινα. Δεν μπορώ όμως. Και βρίσκουμε μια δικαιολογία για να δικαιολογήσουμε τη συνείδησή μας, τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου. Όλοι το έχουμε κάνει, εγώ πολλές φορές, και λυπάμαι γι' αυτό. Δεν μπορώ. Μπορείς. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι το πρέπει. Αλλά το πρέπει είναι επικίνδυνο αν δεν το συνδέουμε άμεσα με το Λόγο του Θεού, με το θέλημα του Θεού. Αν είναι το πρέπει για να κάνω το χατήρι της γυναίκας μου, είναι άχρηστο, είναι θέλω. Αν είναι το πρέπει για να καλοπιάσω κάποιους ανθρώπους να τους κολακεύσω, είναι άχρηστο, γιατί είναι πονηρό θέλω. Το πρέπει είναι χρήσιμο όταν είναι συνδεδεμένο με το θέλημα του Θεού, με το Λόγο του Θεού, με την εξήτησή μας του θελήματος του Θεού. Πρέπει. Τι πρέπει αυτό, να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Πρέπει. Ο Ισβοσφέ τρομοκρατημένος δεν του ξαναμίλησε. Και ο Αβενίρ πιεζόμενος από τους άρχοντες και το λαό, τους φώναξε και τους λέει, τι θέλετε να κάνουμε, από τόσο καιρό και πέρσι και πρόπερσι μου ζητάγατε να πάμε στο Δαβίδ. Θα πάμε. Και αφήστε να σας πάω εγώ. Γι' αυτό λέω δεν ήταν ταπνηρός. Επιθυμίες είχε και ενεργούσε με τις σκέψεις του και αποφάσιζε με αυτές. Οπότε στέλνει μήνυμα στον Δαβίδ ο Αβενίρ και του λέει, εγώ θα υποτάξω και θα σου φέρω όλο το λαό Ισραήλ σε σένα. Λάθος. Όλος ο λαός Ισραήλ τον είχε πάει ο Θεός αυτόν. Αλλά ο Δαβίδ, και θέλω να προσέξουμε στον Δαβίδ δύο πράγματα. Πρώτον, 7 χρόνια ήταν βασιλιάς, ήξερε ότι μόνο του Ιούδα, ήξερε ότι θα τον κάνει ο Θεός όλου του Ισραήλ και ποτέ δεν έκανε τίποτα. 13 χρόνια ήταν κυνηγόμενος, 7 χρόνια βασιλιάς και ποτέ δεν διεκδίκησε τίποτα για τον εαυτό του. 20 χρόνια με υποσχέσεις Θεού. Ποτέ δεν ύψωσε το ανάστημά του να πει ο Θεός εμένα μου τα χάρισε, πάνω να τα πάρω. Αλλά είπε, ο Θεός μου τα χάρισε, ο Θεός θα μου τα δώσει. Ναι, αλλά θέλει υπομονή 20 χρόνια. Το ξαναλέω. Θέλει υπομονή να περιμένεις 20 χρόνια για να εκπληρωθούν οι υποσχέσεις του Θεού. Αλλά έχουμε χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού ώστε να απολαύσουμε τις επαγγελίες του Πατρός. Και οι υποσχέσεις του Θεού, βεβαίως υπάρχουν υποσχέσεις που εκπληρώνονται σε μια μέρα, σε δύο μέρες, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο. Αλλά υπάρχουν και υποσχέσεις που εκπληρώνονται σε 20 χρόνια. 20 χρόνια δεν είναι μέρες. Ο Ιακώβ επέστρεψε δουλεύοντας το Λάβαν 16 χρόνια. Και στα 16 χρόνια του είπε ο Θεός, γύρνα πίσω. Και αν δεν του λέγει ο Θεός γύρνα πίσω, ποτέ δεν θα γύριζε. Ήξερε ότι ο Θεός του είχε υποσχεθεί ότι θα γυρίσει πίσω. Αλλά δεν εμπιστευότανε τη δική του την απόφαση. Θα έχει φτιάξει ο Θεός την καρδιά του Ιωσάφ, μην πάω εκεί και με σκοτώσει. Και όταν τον έστειλε ήταν όλα τακτοποιημένα. Τώρα όμως φτάνει το τέλος των 7 ετών για τον Δαβίδ,
Και ο Αβενίρ βρίσκει, όπως είπαμε, τους άρχοντες και τους λέει «εγώ θα πάω», στέλνει και ένα γράμμα στο Δαβίδ και του λέει «εγώ θα σου υποτάξω όλους σε σένα». Ούτε καν είπε όπως είπε ο Κύριος. Αλλά τι είπε? «Εγώ». «Χριστέ μου, μην πεις ποτέ εγώ, αδερφέ». Ωραίος, πολύ ωραίος ήταν ο Ιωσήφ όταν έλεγε «οχή εγώ, ο Κύριος». Και όταν λέω «μην πεις», δεν είναι «μην το πεις λεκτικά». Γιατί πολλές φορές λέγοντας «εγώ» δεν το εννοούμε. Αλλά άλλες φορές που δεν λέμε «εγώ» το εννοούμε. Εκείνο που έχει σημασία η καρδιά σου τι λέει. Όχι να κάνουμε τον ταπεινό, αλλά να είμαστε ταπεινοί. Όχι να κάνουμε το φοβούμενο το Θεό, αλλά να φοβούμεθα τον Θεό. Ο Δαβίδ του λέει «καλός». Γιατί λέει «να δω τι θα κάνει ο Θεός ύστερα από αυτό». Να δω τι θα κάνει τώρα ο Θεός. Αλλά του βάζει ένα «αλλά». «Θέλω τη γυναίκα μου που την είχα κερδίσει με ακροβιστίες Φιλιστέων». 300 ακροβιστίες Φιλιστέων. Για τον Αβενίρ ήταν εύκολο. Στέλνει και ένα γράμμα και του τη στέλνει την γυναίκα του. Όμως, εκείνο που έχει σημασία είναι τώρα ότι πάλι σε κάθε έργο υπάρχει συνέπεια. Ο Αβενίρ έρχεται, τον δέχεται, τη Μιχάλη τη στέλνει ο Ισβοστέ, τη δέχεται, κάνει συμπόσιο και λέει ο Αβενίρ «θα πάω, θα συνάξω όλο τον Ισραήλ και θα τον φέρω να κάνει συνθήκη με σένα και εσύ θα βασιλεύεις καθ' όλη την επιθυμία της ψυχής σου. Εγώ θα πάω, θα τον συνάξω και εσύ θα βασιλεύεις γιατί εγώ θα σε κάνω βασιλιά». Ο Δαβίδ περιμένει να δει τι θα κάνει ο Θεός. Αλλά ο Θεός έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο που το Δαβίδ το ξέρει, ούτε Αβενίρ, ούτε κανένας άλλος. Ο Ιωάβ και ο Αβισέ, τον οποίον τον αδελφό Ασαήλ είχε φωνεύσει ο Αβενίρ, δεν ήταν στο συμπόσιο. Κατά τύχη. Και έχουμε πει, τύχη δεν υπάρχει. Δεν ήταν στο συμπόσιο για να τα δει όλα αυτά και να φοβηθεί το Δαβίδ και να γίνει το θέλημα του Δαβίδ. Και όταν γυρίζει βλέπει, μαθαίνει ότι ο Ιωάβ ήρθε, ο Δαβίδ τον δέχτηκε και τον απέστειλε εν ειρήνη για να φέρει τους άρχοντες να τον κάνουν βασιλιά. Και εκεί θύμωσε ο Ιωάβ. Βλέπετε, μέσα στην καρδιά του είχε εκδίκηση. Δεν αρέσει η εκδίκηση στο Θεό. Ο Ιωάβ είχε εκδίκηση. Είχε θυμό. Δεν μπορούσε να συγχωρήσει. Θα μου πει, ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Δαβίδ όμως δεν είχε εκδίκηση ούτε στο Σαούλ ούτε στον Αβενίρ. Και αυτός ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Και κάνει πονηριά ο Ιώβ, τα καταφέρνει, τον επιστρέφει και τον σκοτώνει. Ο Δαβίδ όμως δεν ήξερε τίποτα. Ο Αβενίρ πλήρωσε το μισθό της αδικίας του. Από τα χέρια άδικου και κακού ανθρώπου. Όχι ότι ο Ιώβ δεν θα πληρώσει, ο Ιωάβ, συγγνώμη, δεν θα πληρώσει, αλλά το πότε θα πληρώσει δεν το ξέρει κανείς. Τελικά θα πληρώσει μετά από 40 χρόνια, μετά από 33 χρόνια όταν θα τελειώσει η βασιλεία του Δαβίδ. Αλλά όμως χαρακτηρίστηκε από το Θεό ιός κακίας και ιός ανομίας. Ο Δαβίδ θρύνησε. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση η αγάπη του Δαβίδ. Θρύνησε τον Αβενίρ. Βέβαια ο Αβενίρ ποτέ δεν τον είχε κυνηγήσει. Απλώς ακολουθούσε τον Σαούλ. Αλλά και ποτέ δεν τον είχε υπερασπιστεί. Αλλά για τον Δαβίδ, αδερφοί, ήτανε αυτό που τον είχε κάνει ο Θεός. Ο Σαούλ βασιλιάς και ο Αβενίρ στρατηγός του. Δεν σκέφτηκε ποτέ να προσδιορίσει, κάνε μας έτσι Χριστέ μου, ποτέ δεν σκέφτηκε ο Δαβίδ να προσδιορίσει το Σαούλ βασιλιά πεσμένο, που έπεσε μόνος του,
Αλλά πάντα έλεγε ο κεχρισμένος του Κυρίου μου. Μα έχει ξεπέσει, δεν έχει πνεύμα Άγιο τώρα. Έχει πνεύμα πονηρό και πρώτος το ξέρει αυτός από μικρό παιδί. Κεχρισμένος του Κυρίου μου. Ο Κύριος τον έκανε βασιλιά και εγώ θα τον βλέπω πάντα βασιλιά. Και ο Αβενίρ στρατηγός. Μου δίνει εντολές, μου λέγε τι να κάνω. Τιμάει τις αρχές και τις εξουσίες έστω και ξεπεσμένες. Γιατί ξέρει ότι τις αρχές και τις εξουσίες ο Θεός τις βάζει και ξέρει ότι και μόνο ο Θεός μπορεί πραγματικά να τις βγάλει. Μόνο ο Θεός. Όταν τον είδε νεκρό θρύνησε, νίστεψε, δεν έφαγε τίποτα. Όμως όλα αυτά που έκανε ο Δαβίδ άρεσαν στο λαό. Γιατί και ο λαός ήταν λαός Θεού και είχε διάκριση. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί πόσο σημαντικό είναι να περπατάμε με σύνεση και αυτά που κάνουμε να αρέσουν σε αυτούς που ο Θεός έχει βάλει δίπλα μας. Παράδειγμα, ξέρεις πόσο ωραίο είναι να σε καμαρώνουν τα παιδιά σου για τη σοφία σου και τη σύνεσή σου. Σε καμαρώνει, πατέρας είναι αυτός που έχουμε βρε παιδί μου. Και τα λάθη σου τα δικαιολογούνε, γιατί τα κάνεις. Τι μάνα είναι αυτή που έχουμε. Πάντοτε στους ανθρώπους που παντρεύονται συμβουλεύω, βέβαια και όχι σε αυτούς μόνο που παντρεύονται, σε όλους μας συμβουλεύω 2-3 πράγματα. Αλλά πριν το γάμο, λίγες μέρες πριν το γάμο τους λέω, θα ζητήσεις πρώτον σοφία, αδελφέ, για τη γυναίκα σου και για σένα από το Θεό. Θα ζητήσεις αδελφή σοφία για τον άντρα σου και για τη γυναίκα, για τον άντρα σου και για σένα. Γιατί αν δεν έχεις σοφία, ξέρεις πως θα μοιάζεις σαν μια γελάδα που έχει πολύ γάλα και είναι άσοφη φεύγοντας, δίνει μια κλωτσά και το χύνει. Θα έχεις πολλή ευλογία, αλλά από το Θεό. Γιατί το γάλα από το Θεό είναι. Αλλά θα την κλωτσάς και θα είναι άχρηστη. Θα έχεις ευλογία άχρηστη γιατί δεν έχεις σοφία. Και όταν ζητάς σοφία, ο Θεός θα σου δώσει εξάπαντος. Η ευλογία να μένει και να περισσεύει. Να περισσεύει. Θα σε ευλογήσει ο Θεός. Θα διατηρήσεις, θα διαχειριστείς καλά την ευλογία του Θεού. Ή θα τη χάσεις. Ή θα την κρεμίσεις. Το δεύτερο, πήγαινε στον Ισαΐα εκεί που μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, για το Πνεύμα του Χριστού και να το ζητήσεις, Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα ευσεβίας και γνώσεως και φόβου Κυρίου, να σε κάνει ο Θεός οξύνουν εις το φόβο του Κυρίου. Και τρίτον, το πρώτο είναι η σοφία, το δεύτερο είναι το Πνεύμα του Χριστού και το τρίτο είναι η συμπεριφορά μας στη ζωή μας. Πήγαινε στον Πέτρο που λέει για τις γυναίκες, με στολή σε μνήμη, εδώ και σοφροσύνη, να στολίζουν τον εαυτό τους με πράον και ησύχιο πνεύμα που είναι πολύτιμο εις τον Θεό. Και να θεωρούν τον άντρα τους όπως η Σάρα τον Αβραάμ κύριό τους. Και να είναι αγαθοποιούσε και μηδεμίαν και καμία, και κανένα φόβο, όπως το λέει ακριβώς, να το διαβάσω, μηδεμίαν πτώησιν, να μη φοβούνται. Και στους άντρες να συνοικούν με τις γυναίκες τους με φρόνηση, με φρόνηση, αναγνωρίζοντας ότι είναι σκεύος ασθενέστερων, για να μην εμποδίζονται οι προσευχές τους. Και αυτά επειδή είσαστε ευλογημένοι, ώστε να μπορείτε να κάνετε καλή διαχείριση της ευλογίας του Θεού στη ζωή σας. Να μην σας δίνει ο Θεός, παραδείγματος χάρη, ατυχές χρήματα και εσείς τα σκορπάτε στο χρηματιστήριο. Τάχα, τάχασα.
κάνεις κακή διαχείριση. Και δεν μιλάω βέβαια για χρήματα, μιλάω για τις πνευματικές ευλογίες. Να κάνουμε καλή διαχείριση. Ο Δαβίδ ήταν σοφός άνθρωπος, με τη σοφία του Θεού. Ο Αβενίρ βρήκε το τέλος του και ο Ιάβ βρήκε την εκδίκησή του. Αλλά όλα αυτά, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν στους αγαπώντας το Θεόν, κατά την πρόθεση που έχει ο Θεός για τον καθέναν. Όλα αυτά τα συνήργησε ο Θεός, ώστε όλος ο λαός να τον αγαπήσει, να τον εκτιμήσει, να τον σέβεται, που αυτά είναι ζητούμενα. Είναι η καλή μαρτυρία που ο Χριστός δίνει στους ανθρώπους. Σεβασμός. Να σε σέβονται οι αδελφοί σου και η οικογένειά σου. Εκτίμησης. Να σε εκτιμούν οι αδελφοί σου και η οικογένειά σου. Αλλά και φόβο Θεού. Να σε χαίρεται ο Θεός και να σε καμαρώνει. Αδελφοί, δεν είναι τυχαίο ότι ο Δαβίδ προέβαινε κρατεούμενος και ο οίκος του Σαούλ προέβαινε εξασθενούμενος. Δεν είναι τυχαίο. Είναι ο Θεός πίσω από αυτό, αλλά είναι και η σοφία, το πνεύμα και η συμπεριφορά του Δαβίδ. Ξέρε να κάνει καλή διαχείριση της ευλογίας του Θεού. Κανένας από εμάς δεν μπορεί. Μην πάει το μυαλό σας ότι κάποιοι από εμάς μπορούμε. Εγώ πάντως δεν μπορώ. Μακάρι πολύ να μπορείτε. Αλλά ένα μπορώ, να το ζητήσω από το Θεό σήμερα. Να ζητήσω από το Θεό σοφία, πνεύμα Χριστού και συμπεριφορά αγία, σύμφωνοι με το Λόγο του Θεού, για να απολαμβάνουμε, επειδή διαχειριζόμεθα καλώς την ευλογία, το σεβασμό, την εκτίμηση και την εύνοια του Θεού. Ο Θεός λοιπόν τα τακτοποίησε όλα. Τώρα πια δεν χρειάζεται ο Δαβίδ τον Αβενίρ για να τον κάνει βασιλιά, ούτε τον Ιωάβ. Αλλά όμως αναγνωρίζει κάτι που είναι και αυτό πολύ σοβαρό να το ξέρουμε. Εγώ δε, λέει σήμερα ο βασιλιάς Δαβίδ, είμαι αδύνατος αν και χρήστην βασιλεύς. Αυτοί δε οι άντρες οι ή τσερουίας πάρα πολύ δυνατοί ως προς εμέ. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται ο βασιλιάς να είναι αδύνατος? Ο βασιλιάς είναι αδύνατος γιατί δεν επιβάλλει, δεν διατάζει. Και ξέρει ότι όταν αυτός είναι αδύνατος, τότε είναι δυνατός. Παρόλο που δεν έχει διαβάσει τον Απόστολο Παύλο, αλλά έχει συμπεριφορά Απόστολου Παύλου. Καυχαίμαι στις αδυναμίες μου και στις θλίψεις μου. Γιατί ξέρω όταν εγώ είμαι αδύνατος, τότε ο Θεός είναι δυνατός. Δεν μπορούσε να δώσει διαταγή ο Δαβίδ εναντίον του Ιωάβ και του αδελφού του Αβισέ μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Αλλά τότε δεν θα ήταν αδύνατος, είναι δυνατός. Όμως παίρνει τη θέση του αδύνατου γιατί δεν επιβάλλει, αλλά περιμένει το Θεό. Και αυτός που περιμένει το Θεό, στα μάτια των ανθρώπων φαίνεται αδύνατος, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο πιο δυνατός. Αυτός που δεν εκδικεί, δεν επιβάλλει, δεν αγωνίζεται, δεν τσακώνεται, δεν μάχεται, δεν αγανακτεί, δεν αντιστέκεται, αλλά είναι ήσυχος, φρόνιμος, ταπεινός. Ο Δαβίδ, βασιλιάς.
Αυτός φαίνεται αδύνατος. Αλλά στην πραγματικότητα είναι τόσο δυνατός όση δύναμη έχει ο Θεός και του δίνει. Ξέρει και κάνει καλή διαχείριση της ευλογίας του Θεού. Ξέρει να ντύνεται ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενος στους άλλους, προσμένοντας στη ζωή του να φανεί δυνατός ο Κύριος του και ο Θεός του. Αμήν.